Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό και τον δοξάζουμε γιατί μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλες τις ερωτήσεις, απορίες, ζητήματα, θέματα που σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε ποτέ θεωρήσαμε για τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά εκείνο το οποίο πιστεύουμε είναι ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού και μαθητεύουμε μαζί με εσάς, όλοι μαζί, μέσα από το Λόγο του Θεού, για όλα τα θέματα και τα ζητήματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας σαν χριστιανούς. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με την αδελφή μας τη Ζώσια από την Πολωνία, η οποία μας γράφει στα πολωνικά και εμείς μεταφράζουμε. Σας χαιρετώ και στέλνω θερμά χαιρετίσματα στον αδελφό. Έχω μια ερώτηση από την Α Τιμωθέου Β 14-15. Εκεί γράφει ότι η γυναίκα θα σωθεί δια της τεκνογονίας ανημείνωσιν εις την πίστην και αγάπην και αγιασμών μετά σοφροσύνης. Αυτό σημαίνει ότι αν η αγάπη εκπληρώνει όλες τις άλλες προθέσεις αλλά δεν τεκνογονεί, δεν θα σωθεί. Σε αυτό το εδάφιο η λέξη τεκνογονία αφορά μόνο τη γέννηση ενός παιδιού ή μήπως αυτό μεταφορικά αφορά πνευματικό παιδί, εάν ο Κύριος δηλαδή της δώσει χάρη για να σωθεί κάποιος μέσα του Ευαγγελίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση. Σας χαιρετώ με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αγαπητή Ζώσια, ευχαριστούμε τον Θεό για σένα και για την ερώτηση που μας στέλνεις, τις ερωτήσεις μάλλον. Πρέπει όμως να πούμε ότι αυτό το εδάφιο πράγματι είναι από αυτά που λέει η Γραφή, τα δισερμήνευτα της Γραφής. Και θα εξηγήσω παρακάτω γιατί λέω ότι είναι δισερμήνευτο. Ας διαβάσουμε λοιπόν το εδάφιο. «Η γενίας μανθάνει η ανησυχία με τα πάσης υποταγής. Η γυναίκα όμως δεν επιτρέπω να διδάσκει, μηδέν να αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει. Διότι ο Αδάμ πρώτος επλάστη, έπειτα η Εύα. Και ο Αδάμ δεν υπατήθη, αλλά η γενή απατηθήσα έγινε παραβάτης. Θέλει όμως σωθεί δια της τεκνογονίας, εάν μείνωση εις την πίστην και αγάπην και αγιασμών μετά σοφροσύνης». Είναι απλό το εδάφιο αυτό. Από τη στιγμή που το μεταφράσουμε, το τελευταίο εδάφιο τουλάχιστον το 15, γιατί από το 11 έως και το 15 αναφέρεται στη λέξη γυναίκα, η γυναίκα, η γυναίκα. Το 15 όμως λέγει ότι η γυναίκα θα σωθεί δια της τεκνογονίας, εάν το μεταφράσουμε έτσι, εάν οι γυναίκες μείνουν στην πίστη, στην αγάπη, στον αγιασμό με τα σοφρονήσεις, οπότε το εδάφιο αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Όμως στα ελληνικά, το 15 εδάφιο δεν είναι γραμμένο σωστά. Δηλαδή, λέγει «η γυναίκα θέλει σωθεί» και μετά συνεχίζει «εάν μείνωση». Ενώ είναι ενικός όταν μιλάει για τη γυναίκα, όταν βάζει το ρήμα που έπεται είναι πληθυντικός «εάν μείνωση». Αυτό στα ελληνικά, στο συντακτικό το ελληνικό, στην ελληνική γλώσσα είναι λάθος. «Η γυναίκα εάν μείνωση». Και στα αρχαία ελληνικά που είναι γραμμένο το αρχαίο κείμενο, έτσι είναι γραμμένο, αλλά και στα σημερινά νέα ελληνικά, έτσι όπως είναι γραμμένο, είναι λάθος. Στη μετάφραση του Βάμβα που διαβάζουμε εμείς. Άρα λοιπόν, ή θα θεωρήσουμε ότι είναι ένα λάθος του συγγραφέα και η μετάφραση είναι απλή, ή θα θεωρήσουμε, όπως εμείς πιστεύουμε,
ότι η Γραφή, το αρχαίο κείμενο τουλάχιστον, είναι θεόπνευστο, όλη η Γραφή, στο αρχαίο, στο πρωτότυπο της κείμενο τουλάχιστον, στα εβραϊκά δηλαδή, την Παλαιά Διαθήκη και στα ελληνικά, στην Καινή Διαθήκη, και δεν περιέχει λάθη γραμματικά ή συντακτικά, ιδιαίτερα το ελληνικό κείμενο που μπορούμε να το διακρίνουμε εμείς περισσότερο σαν Έλληνες, γιατί ο συγγραφέας της είναι μεν άνθρωπος, εν προκειμένου ο Απόστολος Παύλος, αλλά τα γραφόμενά του είναι δια Πνεύματος Αγίου. Άρα ο συγγραφέας είναι το Πνεύμα το Άγιο, αλλά και ο Παύλος που ήταν πολύ μορφωμένος άνθρωπος, αφενός μεν, αλλά και σαν συγγραφέας ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Θεός δηλαδή, δεν μπορούν να κάνουν λάθος. Άρα λοιπόν τώρα, εάν θεωρήσουμε λοιπόν το δεδομένο ότι δεν υπάρχει λάθος στο πρωτότυπο κείμενο, τουλάχιστον συντακτικό ή γραμματικό, τότε αρχίζουμε και ψάχνουμε να δούμε τι λέει ο Θεός εδώ ιδιαίτερα. Την απάντηση θα την πάρουμε εάν να ερμηνεύσουμε ακριβώς στη νέα ελληνική γλώσσα τη λέξη τεκνογωνία. Τι σημαίνει τεκνογωνία, που είναι διαγραμμένη ακριβώς έτσι στο αρχαίο κείμενο. Τεκνογωνία σημαίνει, σε όλα τα λεξικά, τα αρχαία ελληνικά λεξικά που διαβάζουμε, σημαίνει το γενάν τέκνα. Άρα η λέξη τεκνογωνία εμπεριέχει τον πληθυντικό και όχι τον ενικό. Τέκνα, όχι τέκνο. Η ερμηνεία είναι το γενάν τέκνα, το να γεννά κάποιος τέκνα. Αν λοιπόν είναι αυτή η ερμηνεία που είναι, τότε δεν φαίνεται να υπάρχει λάθος συντακτικό ή γραμματικό, και διαβάζω. Θέλει όμως σωθεί η γυναίκα δια της τεκνογωνίας, και το μεταφράζω, θέλει όμως σωθεί η γυναίκα με το να γεννά τέκνα, εάν μείνωσι τα τέκνα εις την πίστη, στην αγάπη, στον αγιασμό, μετά σοφροσύνης. Άρα λοιπόν το πιθανότερο στην μετάφραση και το σωστότερο στην ελληνική γλώσσα είναι: η γυναίκα θα σωθεί με το να γεννάει τέκνα, εάν τα τέκνα μείνουν στην πίστη, στην αγάπη και στον αγιασμό, το οποίο είναι λίγο ή πολύ δυσερμήνευτο. Δηλαδή, οι εύκολες ερωτήσεις είναι: εάν δεν γεννάει, αν δεν κάνει παιδιά, δεν θα σωθεί? Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση είναι: αν τα παιδιά της απιστήσουν, αυτή δεν θα σωθεί? Και τελευταία ερώτηση, τρίτη ερώτηση είναι: αν τα παιδιά της σωθούν, αλλά αυτή δεν μείνει στην πίστη εν τέλει, θα σωθεί? Αυτές είναι σοβαρές ερωτήσεις, οι οποίες στην απλή απάντησή τους είναι όχι. Όμως εδώ ο Λόγος του Θεού θέλει να μας παρουσιάσει κάτι που είναι συγκεκριμένο, το έργο της γυναίκας. Και για να το καταλάβουμε με αυτή τη λογική, ότι το έργο της γυναίκας είναι οικοφύλαξ, οικουρός, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Τίτο, καθώς λέγει στο Β4, δια να νουθετώσει τας νέας να είναι φιλάνδροι, φιλότεκνοι, σόφρονες καθαρέ, οικοφύλακες, οικουροί, αγαθέ και ευπηθείς, οικοφύλακας. Το έργο λοιπόν της γυναίκας, το προσδιορισμένο από το Θεό, είναι να είναι φύλακας του σπιτιού του, οικοφύλακας, οικουρός, όπως λέει το αρχαίο κείμενο, που σημαίνει φυλά το οίκο, οφυλάτων τον οίκο, οφρουρών τον οίκο, φροντίζουν τον οίκο. Αυτό είναι το έργο της γυναίκας. Και σε αυτό το έργο πρέπει να σταθεί πιστή, δηλαδή να φροντίζει τα παιδιά της. Όμως, για να γίνει κατανοητό αυτό, ας πάμε στο έργο του άντρα. Ο άντρας, όπως και η γυναίκα, σώζονται αφενός μεν όταν τους ελκύσει η αγάπη του Θεού Πατρός, καθώς λέει η Γραφή, σε αγάπησα με αγάπη σε αιώνια και σε ήλκυσα με έλεος, και όταν τους ελκύσει η αγάπη του Θεού Πατρός, τότε ο Θεός αποκαλύπτει στον άνθρωπο, άντρα γυναίκα, στον άνθρωπο θα λέω, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είναι ο απεσταλμένος και ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, ο αληθινός Θεός. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που πέθανε αναμάρτητος όν για τις αμαρτίες μας, και τον οποίον την τρίτη μέρα ο Πατέρας τον ανέστησε και τον εγκάθισε στα δεξιά του Πατρός, για να μεσητεύει στα δεξιά του, για να μεσητεύει προς Αυτόν για όλους τους ανθρώπους, καθώς θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας.
Στη συνέχεια ο Ιησούς Χριστός τον προσθέτει στην Εκκλησία του Θεού, που είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος, το στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, και εκεί ο άνθρωπος μπαίνει πια στη διαδικασία της ενεργούς πίστης, της ενεργούς συμμετοχής του στον οίκο του Θεού του Ζώντος, στην Εκκλησία του Θεού, καθώς μένει, και αυτά είναι τα χαρακτηριστικά και η ταυτότητα του αληθινού χριστιανού, ενέμενον, λέγει η Γραφή, στην διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Αλλά για να μπει μέσα θα πρέπει να υπάρξουν τρεις προϋποθέσεις. Όχι ακριβώς, θα δούμε. Πώς μπαίνει μέσα ο άνθρωπος του Θεού στην Εκκλησία διά του Ιησού Χριστού? Πρώτον, μετανοεί. Μετανοεί από τις αμαρτίες του, καθώς λέει και ο Απόστολος Πέτρος, μετανοήσατε. Μετανοεί από τις αμαρτίες του, εξομολογείται, επικαλείται το όνομα του Χριστού, πιστεύοντας μέσα στην καρδιά του ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, τον οποίον ανέστησε ο Πατέρας γιατί δεν βρέθηκε αμαρτία σε Αυτόν και κάθισε, όπως είπαμε, στα δεξιά του, τον εκάθισε στα δεξιά του για να μεσητεύει. Και όταν ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, γιατί σε Αυτόν ο Θεός έδωσε το υπερπάνω όνομα, τότε σώζεται. Αναγεννημένος λοιπόν και σωσμένος ο άνθρωπος του Θεού, τότε βαφτίζεται εν ύδατη, καθώς λέγει η Γραφή και ο Απόστολος Πέτρος, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Βαφτίζεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, συμμετέχοντας δηλαδή στην περιτομή του Χριστού, καθώς απεκδίεται το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, γιατί έχει πεθάνει πλέον ο παλαιός άνθρωπος, θάβει τον παλαιόν άνθρωπο, θάβεται ο παλαιός άνθρωπος δια του βαφτίσματος, το βάφτισμα τον σώζει, καθώς λέει και ο Απόστολος Πέτρος, το βάφτισμα σώζει τον άνθρωπο, και στη συνέχεια, πιστεύοντας στο Λόγο του Θεού που λέγει, ξαναλέω, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, και θέλετε λάβει την επαγγελία του Πατρός, δηλαδή το βάφτισμα εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Πειθαρχώντας λοιπόν στο Λόγο του Θεού, εξητάει, πιστεύει και εξητάει από τον Χριστό να τον βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και τον βαφτίζει. Και το τέταρτο χαρακτηριστικό του χριστιανού, του αληθινού χριστιανού της Γραφής, είναι ότι προσέχει, όπως ακριβώς μας λέγει και ο Λόγος του Θεού στις πράξεις των Αποστόλων, ότι ο Απόστολος Πέτρος έλεγε, διαμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον, σώθητε από τις διεστραμμένης ταύτης γενεάς. Άρα εξέρχεται και από τον κόσμο, γιατί δεν είναι εκ του κόσμου, και ζει πλέον μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στο σώμα του Χριστού, που είναι η Εκκλησία του Χριστού, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός, και δύναμη στο Πνεύμα το Άγιο. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο άντρας, έτσι και η γυναίκα, έτσι σώζεται. Στη συνέχεια όμως τώρα έχει μια χριστιανική ζωή η οποία είναι ανάγκη να προσδιορίζεται από το Θεό το έργο που θα κάνει, γιατί όταν σωζόμεθα θα σταματάμε, πρέπει, σωθήκαμε δια της πίστεως κατά χάρη, άρα πρέπει η πίστη μας να έχει έργα, γιατί αν η πίστη μας δεν έχει έργα είναι νεκρά. Άρα λοιπόν έχουμε έργα πίστεως, αλλά όμως ο Ιησούς Χριστός μας έκανε πλέον, καθώς λέγει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, αναφέροντας για το χαρακτήρα της Εκκλησίας, λέγοντας ότι εσείς όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, δια να εξαγγείλετε τα σαρετάς εκείνου, ώστε σας εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Κάθε ένας λοιπόν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού έχει κάποιο έργο, έχει κάποια διακονία, συγκεκριμένη διακονία να ομολογεί το όνομα του Ιησού Χριστού με τον τρόπο που ο Θεός έχει προσδιορίσει γι' αυτόν και έχει ετοιμάσει έργα αγαθά προκατασκοπολής κόσμου γι' αυτόν. Ο άντρας λοιπόν, το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι δούλος. Και μάλιστα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, θα δούμε τι είναι δούλος, τι είναι υπηρέτης, λέγει, αγρυπνείτε, διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΕ 42 κεφάλαιο,
Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δε γιγνώσκεται, ότι αν ήξευρο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέφτης, ήθελε να αγρυπνήσει και δεν ήθελε αφήσει να διορυχθεί και αυτού. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεται, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Και συνεχίζει. Ποιος λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, δια να δίδει σε αυτός την τροφή? Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος, θέλει βρει πράττοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω, ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Καθένας λοιπόν έχει μία υπηρεσία, άντρας και γυναίκα, μία υπηρεσία που πρέπει να την πράττει με επιμέλεια, ώστε όταν θα έρθει ο Κύριος να καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Με ιδιαίτερη επιμέλεια και φροντίδα, δηλαδή με το σωστό τρόπο που ο Θεός θέλει και όπως το περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Τον κατέστησε ο Κύριος αυτού επί των υπηρετών αυτού, δια να δίδει σε αυτούς την προσδιορισμένη τροφή εν καιρό. Άρα λοιπόν, παραδείγματος χάρη ο άντρας, ένα έργο το οποίο έχει είναι να κυβερνάει καλώς, να προείσταται καλώς, όπως λέγει η Γραφή, στην οικογένειά του. Τη γυναίκα του να την αγαπάει, όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, τα παιδιά του να τα εκτρέφει και να τα εκπαιδεύει, να τα μεγαλώνει εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, και την οικογένειά του, όπως είπαμε, να την κυβερνά, να προείσταται καλώς. Ακόμη ο Θεός μπορεί να του δώσει και άλλο έργο, και έχουμε όλοι το έργο μας, παραδείγματος χάρη, μέσα στη δουλειά μας, είναι το δικό μας το χωράφι, που πρέπει εκεί να ομολογούμε με σοφία και με σύνεση των Ιησού Χριστών, για να ακούσουν και αυτοί που ο Θεός έβαλε δίπλα μας, που δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή μας, να ακούσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού, για να σωθούν. Αλλά και μέσα στην Εκκλησία, ο άνθρωπος του Θεού, ο δούλος του Θεού, ο άντρας, έχει έργο, να υπηρετεί τους αδελφούς του, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, με θέσει ο Θεός να υπηρετώ τους αδελφούς μου, την Εκκλησία του Χριστού, αλλά και τον Κύριό μου τον Ιησού Χριστό. Μέσα στην Εκκλησία δηλαδή ο κάθε ένας άντρας είναι δούλος Θεού, καθώς υπηρετεί όλους τους αδελφούς του, αλλά είναι και φύλακας μέσα στην Εκκλησία, γιατί πρέπει να σαλπίζει, όπως λέει και ο Λόγος του Θεού στον Ιζεκίηλ, «Οι ανθρώπους σε κατέστησα φύλακα επί των οίκων Ισραήλ, άκουσον λοιπόν τους, εκ του στόματός μου και νουθέτησον αυτούς παρέ μου. Όταν λέγω προς τον άνεμον εξάπαντος θέλεις θανατωθεί, και εσύ δεν νουθετήσεις αυτόν και δεν λαλήσεις δια να αποτρέψεις τον άνεμον από την οδόν αυτού, την άνομο, ώστε να σώσεις την ζωή αυτού, εκείνος μεν ο άνομος θέλει αποθάνει την ανομία αυτού, πλην εκ της χειρός σου θέλει ζητήσει το αίμα αυτού. Εάν όμως νουθετήσεις τον άνομο, αυτός και αυτός δεν επιστρέψει από τις ανομίες αυτού και από τις οδού αυτού της ανόμου, εκείνος μεν θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, σι δε ελευθέρωσε στην ψυχή σου». Συνεχίζει. «Πάλι όμως, εάν ο δίκαιος εκτραπεί από τις δικαιοσύνης αυτού και πράξει ανομία και εγώ θέσω πρόσκομα έμπροσθεν αυτού, εκείνος θα αποθάνει, επειδή δεν έδωκα σε αυτόν νουθεσία. Θέλει αποθάνει δια την αμαρτίαν αυτού και η δικαιοσύνη αυτού την οποία έκαμε δεν θέλει μνημονευθεί. Πλην όμως εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. Εάν όμως εσύ νουθετήσεις τον δίκαιον να μην αμαρτήσει και αυτός δεν αμαρτήσει, ο δίκαιος θέλει βεβαίως ζήσει, διότι ενουθετήθη και εσύ ελευθέρωσε την ψυχή σου». Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να ελευθερώνουμε την ψυχή μας όταν πράττουμε ακριβώς το θέλημα του Θεού ως φύλακες. Φύλακες του αδελφού μας, φύλακες μέσα στην εκκλησία, φύλακες στη δουλειά μας, παντού ο άντρας ο οποίος είναι έξω από το σπίτι. «Εάν όμως», είπε ο κακός εκείνος δούλος, συνεχίζω στο 48 εδάφιο, «εν την καρδία αυτού βραδύνει να έλθει ο Κυριός μου και αρχίσει να δέρνει τους συνδούλους να τρώει και να πίνει μετά των μεθιόντων, θα έλθει ο Κύριος του δούλου εκείνου καθήν ημέραν δεν προσμένει και καθήν ώραν δεν εξεύρει και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών, εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων». Άρα λοιπόν είναι πεντακάθαρο ότι κάθε ένας άνθρωπος
έχει τη δική του αποστολή, όπου αν δεν την κάνει καλά, τότε χάνεται η σωτηρία του. Καθώς λέει, είναι γεγραμμένο, αυτός που πράττει το έργο του Θεού αμελώς είναι επικατάρατος. Χάνεται η σωτηρία του, του πονηρού εκείνου δούλου, ο οποίος με τη σκέψη μόνο τη βραδύνει ο Κύριος να έρθει, έχασε το φόβο του Θεού και άρχισε να τρώγει, να πίνει μετά των μεθιόντων και να δέρνει τους συνδούλους του. Σε αυτή την περίπτωση ο δούλος έχασε την ψυχή του, γιατί το τέλος του θα είναι εκεί που είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Γιατί δεν έπραξε σωστά το έργο το οποίο ο Θεός του εμπιστεύτηκε. Αλλά και ακόμη, όταν ο Θεός δίνει στην παραβολή των 5 ταλάντων, δίνει 5 τάλαντα στον έναν, 2 τάλαντα στον άλλον, 1 τάλαντα στον άλλον, αυτοί οι πρώτοι δύο που εργάστηκαν και έκαναν τα 5 τάλαντα, 10 και τα 2, 4, σε αυτούς ο Κύριος είπε: «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου. Στα πολλά θα σε καταστήσω». Στο δούλο όμως τον έναν που δεν εργάστηκε το ταλαντό του και το έκρυψε, σε αυτόν του είπε ο Κύριος: «Είπαγε δούλε πονηρέ και οκνηρέ και κακέ, εις το πύρ του εξώτερον». Και αφού του πήρε το τάλαντο, το έδωσε σε αυτόν που είχε 5 τάλαντα και τα είχε κάνει 10. Άρα είναι φανερό μέσα από το λόγο του Θεού. Ομοίως είναι φανερό και με τις 10 μνάς που έδωσε στους δούλους του. Αυτός ο οποίος δεν εργάστηκε τη μνά την οποία του έδωσε ο Κύριος, όπως αυτός που δεν εργάστηκε τα τάλαντα που του έδωσε ο Κύριος, αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε ακατάλληλος για τη βασιλεία των ουρανών. Άλλωστε λέγει: «Ουδείς βαλών τη χείρα αυτού επί του άρωτρων και στρέφων εις τα οπίσω, είναι αρμόδιος της βασιλείας των ουρανών». Όταν λοιπόν σου έχει δώσει μια αποστολή ο Κύριος, έχει δώσει σε κάποιον μια αποστολή, ένα έργο που σε όλους έχει δώσει έργο. Γιατί θέλει όλοι να έχουμε καρπό. Άλλωστε ο Χριστός τι λέγει: «Δου έρχομαι ταχαίως, κρατώ στα χέρια μου το μισθό για να αποδώσω εις έκαστον κατά το έργο του, κατά το έργο εκάστου». Άρα λοιπόν, όχι μόνο η μισθαπόδοση αλλά και η σωτηρία εξαρτάται από την καρποφορία μας. Εάν το δέντρο είναι καλό, έχει καλούς καρπούς, λέγει ο Χριστός. Εάν το δέντρο δεν είναι κακό, δεν είναι καλό, είναι κακό, έχει κακούς καρπούς. Άρα λοιπόν, εξαρτάται η σωτηρία του ανθρώπου μετά πάσης βεβαιότητος και από την καρποφορία του. Από το έργο του και από την καρποφορία του. Ο άντρας λοιπόν χάνεται, εάν δεν πράξει καλά το έργο του σαν δούλος, πιστός, φρόνιμος και καλός, σαν οικονόμος, πιστός, φρόνιμος και καλός. Ακόμη εάν εργαστεί τα τάλαντα που ο Κύριος του έχει δώσει και δεν τα κρύψει, οπότε χάνεται. Αν εργαστεί τη μνά την οποία του έχει δώσει στην παραβολή των 10 μνών και δεν την κρύψει, οπότε δεν καρποφορήσει. Ακόμη δε λέει και κάτι πολύ ωραίο ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους, στο 4ο κεφάλαιο και στο 1ο εδάφιο, μιλώντας για τον εαυτό του και όχι μόνο: «Ούτω ας μας θεωρεί πας άνθρωπος, ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμος των μυστηρίων του Θεού. Το δε υπή λοιπόν ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να βρεθεί έκαστος πιστός». Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο ζητείτε από τους άνδρες στο έργο που ο Θεός τους έχει εμπιστευτεί, είναι να βρεθεί μέχρι το τέλος πιστός. Πιστός στον Χριστό και πιστός στο έργο που του έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Πιστός στο Ευαγγέλιο του Χριστού, πιστός όμως και στο έργο που του έχει εμπιστευτεί ο Χριστός. Να μην είναι πονηρός, οκνηρός και κακός δούλος, αλλά είναι φρόνιμος, πιστός και καλός δούλος. Τώρα αν πάμε στη γυναίκα. Η γυναίκα, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι οικοφύλακας. Δηλαδή φυλάτη τον οίκον της. Τον οίκον της ως προς τον άντρα της, που πρέπει, όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, να υποτάσσεται στον άντρα της, να μην αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά ιδιαιτέρως σαν οικοφύλακας είναι για το μεγάλωμα των παιδιών της. Της εμπιστεύθηκε ψυχές ο Κύριος να τις οδηγήσει στον ουρανό. Τουλάχιστον όσο καιρό είναι
μέσα στο σπίτι τα παιδιά, όπου αυτή είναι η οικοφύλακας. Όσο δηλαδή τα παιδιά είναι μέσα στο σπίτι και τα φροντίζει, τα επιμελείται, τα φρουρεί, είναι φύλακας η μητέρα, είναι και πρέπει να είναι οικοφύλακας, φύλακας. Εάν είναι σε ανομία, να τα νουθετεί για να σώσει την ψυχή της. Εάν είναι σε δικαιοσύνη, να τα νουθετεί να παραμείνουν στη δικαιοσύνη για να σώσει την ψυχή της, όπως διαβάσαμε στο βιβλίο του Εζεκίηλ. Το έργο λοιπόν της γυναίκας που πρέπει να κάνει καλά είναι οικοφύλακας, δηλαδή να μεγαλώνει τα παιδιά της όσο είναι στην εξουσία της. Με υπακοή, με τα πάση σεμνότητος, με υποταγή στο Λόγο του Θεού, με τα πάση σεμνότητος. Δηλαδή, αν η γυναίκα οδηγήσει τα παιδιά της στον κόσμο, στην αμαρτία, στην πορνεία, ή αν αμελώς πράττει τα καθήκοντά της σαν μητέρα, δεν τα φροντίζει με παιδεία και νουθεσία Κυρίου, δεν τα μεγαλώνει καλά, δεν τους μιλάει για τον Χριστό, δεν προσεύχονται μαζί, δεν φροντίζει για τη σεμνότητά τους και για την υπακοή τους στο Λόγο του Θεού, τότε η γυναίκα αυτή τα παιδιά της θα τα οδηγήσει έξω από το Θεό, έξω από την παρουσία του Θεού, έξω από τη βασιλεία του Θεού. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη ευθύνη για τη γυναίκα που φαίνεται ότι εξ αυτής της αιτίας μόνο και μόνο της αφαιρείται η βασιλεία των ουρανών. Βέβαια, για να επανέλθουμε, εάν δεν κάνει παιδιά θα σωθεί, βέβαια θα σωθεί. Άμα δεν της χαρίσει ο Θεός παιδιά, δεν θα της ζητήσει ευθύνη για αυτό που δεν της χάρισε, που δεν της έδωσε. Αν δεν παντρευτεί ή δεν κάνει παιδιά, θα σωθεί αν μείνει αυτή στην πίστη, γιατί λέγει η Γραφή ότι η παντρεμένη φροντίζει με ρημνά να αρέσει στον άντρα της, η απάντρευτη όμως να με ρημνά να αρέσει στον Κύριο. Άρα λοιπόν η μέρημνα της απάντρευτης γυναίκας είναι να αρέσει στον Κύριο. Η μέρημνα της γυναίκας που δεν έχει παιδιά είναι να είναι βοηθός του άντρα της, αφού δεν έχει άλλο έργο. Όταν όμως της χαρίσει ο Θεός παιδιά, που είναι ο κανόνας, ο κανόνας είναι να έχει γυναίκα παιδιά, ο κανόνας είναι να γεννά τέκνα η γυναίκα. Όταν της χαρίσει παιδιά ο Θεός λοιπόν, τότε η δουλειά της, το έργο της, δια το οποίο σώζεται, είναι να τα οδηγεί στο Χριστό, να μεριμνά για την ψυχή τους και για την αιώνια ζωή των παιδιών τους. Εάν λοιπόν τώρα τα παιδιά δεν μείνουν στην πίστη, όσο βεβαίως είναι κάτω από τη φύλαξη της γυναίκας, μέσα στο σπίτι της μητέρας και η μητέρα είναι οικοφύλακας, εάν μείνουν στην πίστη που η ευθύνη είναι δική της, τότε θα σωθεί. Αν όμως τα παιδιά τα οδηγεί μακριά από τον Χριστό, τότε δεν θα σωθεί. Όπως ο δούλος ο πονηρός. Όπως ο δούλος με το ένα τάλαντο που το κρύψε, όπως ο δούλος με τη μνά που έκρυψε, που δεν την εργάστηκε, που δεν επιμελήθηκε. Όπως λέει ο Εζεκίηλ παραδείγματος χάρη, ότι είναι δίκαιος, γιατί τα παιδιά είναι εν δικαιοσύνη μεγαλώνε σε ένα σπίτι χριστιανικό, τα παιδιά των Αγίων είναι Άγια. Εάν όμως βλέπεις ότι φεύγουνε, απομακρύνονται, πρέπει να τα νουθετήσεις. Αν τα νουθετήσεις και φύγουνε, πάει, τέλειωσε, ελευθέρωσε την ψυχή σου. Αν όμως δεν τα νουθετήσεις και φύγουνε, τότε το αίμα τους θα ζητηθεί από σένα, από τη γυναίκα. Άρα λοιπόν έχει απόλυτη σχέση η σωτηρία της γυναίκας με την τεκνογωνία τους και ιδιαίτερα με το πώς μεγαλώνει τα παιδιά να μείνουν στην πίστη, στην αγάπη και στον αγιασμό. Απόλυτη σχέση, γιατί αυτό είναι το έργο της. Βέβαια, ο Θεός έχει μεριμνήσει και έχει βάλει το μητρικό ένστικτο μέσα στη γυναίκα που όχι μόνο αγαπάει αλλά φροντίζει τα παιδιά της. Εκείνο όμως που θέλει ο Θεός δεν είναι να φροντίζεις τα παιδιά σου ως προς το σώμα, τη φυσική τους κατάσταση και ακόμη και τη μόρφωσή τους, αλλά εκείνο που θέλει ο Θεός είναι να φροντίσει τα παιδιά σου στον πνευματικό τους αγώνα, να τα οδηγήσει στη βασιλεία των ουρανών. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλη η ευθύνη της γυναίκας, καθώς ο Θεός την όρισε οικοφύλακα και να είναι φύλανδρος και φιλότεκνος, να μεριμνά για τα παιδιά της ως προς της βασιλείας των ουρανών. Και έχει και πολύ μεγάλη ευθύνη γι' αυτό η γυναίκα.
Άρα λοιπόν πράγματι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, ότι η γυναίκα θα σωθεί με το να γεννά τέκνα, εάν τα τέκνα της μείνουν, τα τέκνα της μείνουν στην πίστη, στην αγάπη και στον αγιασμό με το σοφρονισίνης, σαν οικοφύλακα, σαν το βασικό, το μοναδικό θα έλεγα, εντάξει δεν ξέρω αν είναι το μοναδικό, το βασικό, το κυρίαρχο έργο και η κυρίαρχη αποστολή της γυναίκας είναι το μεγάλωμα των παιδιών και η σωτηρία των παιδιών της. Εάν τώρα τα παιδιά μεγαλώσουν, πάνω από ας πούμε 18-20 χρονών, δηλαδή αν φύγουν από το σπίτι, τότε βέβαια την ευθύνη δεν την έχει η γυναίκα. Η γυναίκα την ευθύνη την έχει ως προς το μεγάλωμα, την ανατροφή των παιδιών με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Εκεί είναι η ευθύνη της γυναίκας. Και βέβαια ο Λόγος του Θεού λέει αν τα παιδιά τα μεγαλώσεις με το Λόγο του Θεού όσο είναι μικρά, πάντοτε θα θυμώνται το Λόγο του Θεού που τους έμαθες και θα μένουν στο Χριστό σαν κανόνας. Τα παιδιά των Αγίων είναι Άγια. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποια παιδιά δεν μπορούν να αποστατήσουν. Βεβαίως μπορούν. Αλλά όμως το μεγάλωμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, όχι μόνο στο να μεγαλώνει τα παιδιά, αλλά στη ζωή των παιδιών μέχρι τα γεράματά τους. Πώς τα μεγαλώνει τα παιδιά. Παραδείγματος χάρη ο Τιμόθεος έμαθε, λέει η Γραφή, τα ιερά γράμματα από βρέφους, καθώς τον δίδαξε και η μητέρα του και η γιαγιά του και στη συνέχεια και ο Απόστολος Παύλος που τον κάλεσε για το έργο του Θεού. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό για τη γυναίκα το πώς μεγαλώνει τα παιδιά της και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και στην εν γέννη σωτηρία της. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε βάσιμα ότι ο Λόγος του Θεού δεν κάνει λάθος και ότι η έννοια η γυνή θα σωθεί δια της τεκνογονίας εάν μείνωσε τα τέκνα αυτής στην πίστη, στην αγάπη, στον αγιασμό με τα σοφροσύνης. Ο Θεός να μας φυλάει, να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για να εργαζόμαστε με επιμέλεια, άντρες και γυναίκες, αυτό το οποίο ο Θεός μας εμπιστεύθηκε, ώστε να θεωρούμεθα και να θεωρούμε τον εαυτό μας όπως διαβάσαμε μέσα από το Λόγο του Θεού από την Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, ως υπηρέτες του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού στο έργο που ο Θεός μας έχει εμπιστευτεί, είτε μέσα στην Εκκλησία, είτε μέσα στην οικογένεια, είτε στα παιδιά μας, είτε οπουδήποτε και οτιδήποτε μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός, και καθώς απαιτείται μεταξύ των οικονόμων να βρεθεί καθένας εν τέλει πιστός μέχρι το τέλος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει τον αγώνα των καλών ηγονίστην στο τέλος της ζωής του, το δρόμο τον ετελείωσα, την πίστη διετήρησα και τώρα δεν μου μένει παρά ο της δικαιοσύνης στέφανος. Έτσι και οι γυναίκες λοιπόν, και οι άντρες αλλά και οι γυναίκες θα πρέπει να αγωνίζονται τον καλόν αγώνα στο να μεγαλώνουν τα παιδιά, που δεν είναι εύκολο. Αυτό είναι το έργο τους. Δεν είναι εύκολο να μεγαλώσεις τα παιδιά σου με παιδεία και νουθεσία Κυρίου μέσα σε ένα κόσμο δύσκολο όπου η αμαρτία τίνει να φτάσει στο πλήρες. Ιδίως μέσα στα σχολεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια, η αμαρτία έχει φτάσει στο πλήρες. Ο κόσμος, τα σχολεία έχουν γίνει πια η κυρίαρχη μορφή του κοσμικού φρονήματος στην πατρίδα μας τουλάχιστον. Για τις άλλες χώρες είναι πιο καλά τα πράγματα, σε άλλες είναι πιο χειρότερα τα πράγματα. Άρα είναι δύσκολο το έργο της μητέρας και να τα φροντίσει να μεγαλώσουν σωστά και να τα φροντίσει να ντύνονται σωστά και να τα φροντίσει να σπουδάζουν σωστά, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα και να τα φροντίζει να πάνε στον ουρανό σωστά, να γίνονται, να προετοιμάσει πολύ καλούς χριστιανούς όταν μεγαλώσουν, για να είναι καλοί χριστιανοί όταν μεγαλώσουν. Αυτό είναι το έργο της. Αυτή είναι η αποστολή της. Φίλανδροι, φιλότεκνοι, οικοφύλακες. Ο Θεός να δίνει σοφία και σύνεση στις γυναίκες μας, στις αδελφές μας, να μεγαλώνουν σωστά τα παιδιά τους, ώστε να έχουν πολύ καρπό εδώ στη ζωή αυτή, μέσα από τα παιδιά τους. Γιατί η Οχαβέδ, παραδείγματος χάρη, έμεινε γνωστή ως μητέρα του Μωυσή. Και τι έκανε, το διατήρησε στη ζωή.
Αν δηλαδή ή ο Χαβέδ δεν είχε αυτή τη φανέρωση και την οδηγία από το Θεό να μην θανατώσει το παιδί της, τον Μωυσή, καθώς ήταν η εντολή του Φαραώ τότε, δεν θα υπήρχε ο Μωυσής. Αλλά δημιουργήθηκε, γεννήθηκε και διατηρήθηκε στη ζωή ο Μωυσής και στο Λόγο του Θεού ο Μωυσής όσο ήταν μικρό παιδί εξαιτίας της Ιωχαβέδ, η οποία και μερίμνησε για την επιβίωσή του, αλλά και μερίμνησε για τη γνώση του Λόγου του Θεού, καθώς ζήτησε να γίνει τροφός του από την κόρη του, από τη θυγατέρα του Φαραώ. Και έτσι ο Μωυσής μεγάλωσε γνωρίζοντας ότι είναι Ισραηλίτης, σαν λέγαμε σήμερα χριστιανός, και γνωρίζοντας και το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό έχει μεγάλη μισθαποδοσία η Ιωχαβέδ στον ουρανό. Αλλά και όχι μόνο, και και η γιαγιά και η μητέρα του Τιμόθεου έχει μεγάλη μισθοδοσία, γιατί από βρέφους τον δίδαξαν τα Ιερά Γράμματα. Έτσι λοιπόν και κάθε μητέρα θα πρέπει έξω από όλα τα άλλα τα οποία το μυστρικό ένστικτο την οδηγεί να πράττει, πρέπει και να διδάσκει το Λόγο του Θεού από βρέφους τα παιδιά του, για να γίνουν σαν τον Τιμόθεο και να γίνουν καλοί χριστιανοί με έργο Θεού. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε. Η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την αδελφή μας τη Ζώση από την Πολωνία για την ερώτησή της, γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε για πράγματα πολύ σοβαρά στο έργο του Θεού και για τη σωτηρία των γυναικών αλλά και των ανδρών. Και εδώ σας εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια πάντοτε, κατά πάντα στο όνομα του Χριστού, και μαζί θα είμαστε Θεού θέλοντος στην επόμενη εκπομπή. Ο Θεός μαζί σας.